Λοιπόν, η κυρία Μαριέτα Κοντογιανίδη, υποσχέθηκα ότι έχει για μισοτάκι ή έχει από υπουργικό συμβούλιο. Έχω από υπουργικό. Φυσική παρουσία του Πρωθυπουργού μετά τη νόσηση που ε, είχε ή, με ιτα ένα νη ένα. Ε, μηνύματα πολλά από το συγκεκριμένο Υπουργικό Συμβούλιο. Η χώρα ανήκει στη Δύση μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην υιοθέτηση αυτή τη φράση του Κωνσταντίνου Ανήκομενη Καραμαλή. Ανήκομενη στην Δύση. Ακριβώς. Αυτό είχε πει πριν αρκετά χρόνια. Ε, βασικό θέμα συζήτησης στο νομοσχέδιο τον, για τα ομόφυλα ζευγάρια, ωστόσο αναφέρθηκε και στη σημερινή ψήφιση στη Βουλή για την επιστολική ψήφο, την οποία χαρακτήρισε σημαντική μεταρρύθμιση και ότι θα διευκολύνει mm. τους Έλληνες να ψηφίσουν, ενώ είπε πως το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζουν την πλάτη καταψηφίζοντας το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο. Οπότε Αναποριφθεί... θα, θα περάσει γιατί θέλει 151 mm -hmm. ψήφους, αλλά μόνο για τις ευρωεκλογέ. Μόνο για τις ε, ε, πολύ σωστά. Αν απορριφθεί η συγκεκριμένη τροπολογία θα την επαναφέρει πάλι μετά τις mm -hmm. ευρωεκλογές. Θα απορριφθεί γιατί mm -hmm. το, δεν θα την ψηφίσει κανείς άλλος. Τώρα για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είπε πως το όραμά μα μας είναι η Ελλάδα να ανήκει στα κράτη εκείνα που αποδίδουν σημασία σε ατομικά δικαιώματα, ελευθερίες και κράτος δικαίου. Ο κύριος Μητσοτάκη ανέφερε ότι είναι σημαντικό βήμα με το οποίο επιδιώκεται η ισοτιμία όλων των πολιτών, κυρίω στην προστασία των παιδιών, των ομόφυλων γονέων που ήδη υπάρχουν. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλα. Τα παιδιά ακούστηκαν ε, όλες οι απόψεις της παράδοσης, αναφερόμενος και στην Εκκλησία της Εξέλιξης. Σέβομαι όλες τις απόψεις, είπε ο κύριος Μητσοτάκης και ότι η νέα ρύθμιση προσθέτει δικαίωμα σε μερικού χωρί να αφαιρεί κανένα δικαίωμα από του πολλού. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν παιδιά ενό κατώτερου Θεού. Ε, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργό. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να πούμε ότι αναμένεται τι επόμενε ημέρε ε, να πάει στη Βουλή με στόχο να ψηφιστεί μέσα στον ε, Φεβρουάριο, τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Να ακούσουμε και να δούμε ένα απόσπασμα από τη ε, σημερινή η νέα ρύθμιση προσθέτει δικαιώματα σε μερικούς, χωρίς όμως να αφαιρεί κανένα δικαίωμα από τους πολλούς. Είναι κάτι που απαιτεί άλλωστε και η ευαισθησία της δημοκρατίας μας, στην οποία δεν επιτρέπεται να υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών και σίγουρα, σίγουρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Ένα θέμα λοιπόν ισότητας δεν προσφέρεται, θα το ξαναπώ, για διχαστικές προκλήσεις και σίγουρα δεν προσφέρεται και για υπερβολικέ μεγενθύνσει. Και έτσι υποδέχομαι και τι θέσει τη Εκκλησία, τι οποίε σέβομαι απόλυτα. Πάλι αυτά τον Πρωθυπουργό. <ismas a Somehow> Πάμε παρακάτω. <imemitism> λοιπόν, έχουμε τη σημερινή έρευνα τη Ελστάτ που αφορά το τζίρο τον... του Γιανικού Εμπορίου για τον Νοέμβριο του 2023, που ουσιαστικά ήταν η Black Friday τότε. Λοιπόν, Black Friday, Πλακ μήνα ήταν. Γιατί... Όλο αυτό ο πλακ. Όλε αυτέ οι προσφορέ που υπήρχαν ναι, τέλος τέλο πάντων. Για εβδομάδε. Ναι, πολύ σωστά. Ε, σημειώθηκε αύξηση του τζίρου σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022 10,1%. Ειδικότερα, ο τζίρο ανήλθε σε 3,71 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 3,37 που ήταν τον Νοέμβριο του 2022. Πάμε να δούμε όμω. Ποιε δραστηριότητε παρουσίασαν την μεγαλύτερη yeah. αύξηση στον κύκλο εργασιών. Ήταν, ήταν λοιπόν το λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών με ποσοστό 58,3% uh -huh. και στην πώληση άλλων ε, μηχανοκίνητων οχημάτων με 52,3%. Δεν περιμένετε την Black Friday για να αγοράσει αυτοκίνητο. Φαντάζομαι δεν έχει να κάνει με την Black Friday. Είναι... Το βρήκε ω ευκαιρία όμω ε, ή απλά έτυχε. Λες. Νομίζω, Μπορεί νομίζω, να έτυχε, έτυχε. έτυχε. ωραία οι Πάντως Οι εταιρείε για την Black Friday τιμέ ειδικέ στα αυτοκίνητα. Απλώ το... συνέπει ο μήνα αυτό Ήτανε... να είναι καλό ναι. για την αγορά του αυτοκίνητου. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι κλάδοι σημείωσαν ε, μείωση. Το λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου σημείωσε μείωση με 22,8%. Και στο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 14,1%. Τα βλέπουμε τώρα και στις οθόνες μας. Μπορώ να σου πω, δεν ξέρω αν δεν θα το ξεκάρω, αλλά μπορώ να σου πω ότι Black Friday στην Αθήνα... Μηδέν. Ήμουνα ένα από αυτού mm -hmm. που επιχείρησαν να φτάσουν, μόλι κόλλασα από την εκπομπή, να πάω στην Αθήνα για να ψωνίσω. Η Αθήνα ήταν κλειστή γιατί είχε δύο διαδηλώσει. Νομίζω ότι ήταν για την Παλαιστίνη. Mm -hmm. Η Black Friday στην Αθήνα, οι προσφορέ ήταν μηδέν. νεκρή. Την επόμενη το Σάββατο έλεγα: Θα πάω το Σάββατο. Και το Σάββατο ήταν κλειστή η Αθήνα, πάλι από διαδηλώσει. Και ήταν εξή και ωραίε μέρε. Και Παρασκευή και Σάββατο. Και μάλιστα τη του Σαββάτου, η διαδήλωση που είχε κλείσει όλη την Αθήνα ήταν καμιά τρακοσάρια άνθρωποι. Μετρημένοι δηλαδή στα δάχτυλα των, των χεριών, σχήμα λόγου. Εκτός... Και νέκρωσαν την αγορά σαν να ήθελαν να εκδικηθούν τι είναι, από τι επιχειρήσει. Mm. Δηλαδή, οι άνθρωποι περίμεναν πώ και πώ. Είχαν στοκάρει προϊόντα, είχαν κάνει διαφήμιση στα Για το μαγαζιά το του επιχειρήσει, προσδοκούσαν κόσμο. Και ήταν κλειστή η αγορά και την Παρασκευή τη Black Friday και την επομένη του Σαββάτου, που δυνητικά ήταν οι δύο μέρε που θα πήγαινε ο κόσμο να ψωνίσει. Ωστόσο, να σου πω ότι οι περιφέρειε που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο των εργασιών, αν βγάλουμε το κέντρο τη Αθήνα που είπε ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, είμαστε και ο μεγαλύτερο νομό τη χώρα. Η περιφέρεια τη Αττική σημείωσε αύξηση 10,8% σε σχέση με τον το, το ναι. Νοέμβριο του 2022 και η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με 10,2%. Ενώ μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσίασε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 5,2% mm. και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 0,3%. Ωραία Μαριέτα μου. Περίμενε, να δεν θα πάμε σε διάλειμμα mm -hmm. γιατί θα μιλήσουμε και με τον συνάδελφο του Γιώργου Γεωργίου με για τα ναυτιλιακά, φαίνεται πως αρχίζει και γίνεται πιο έντονο το πρόβλημα σε ό,τι αφορά την Ερυθρά Θάλασσα. Πάμε για μεγαλύτερη αύξηση στα ναύλα των κοντέινερ. Οπότε πάμε να δούμε το Γιώργο. Πάμε.